Άνοιξε. Άνοιξε. Πράγματι, η διάταξη του άρθρου 78 του νόμου 41-46-13 είναι αντισυνταγματική, όχι μόνο κατά την άποψή μου, αλλά και πολλών εγκρήτων νομικών και δεν διστάζω να πω και πολλών παλιών συναδέλφων μου. Είναι αντισυνταγματική γιατί στο άρθρο 47 παράγραφος 4 του συντάγματος ρητά ορίζεται ότι η αμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν παρέχεται ούτε με νόμο. Ως προς την κατάργηση της διάταξης του άρθρου αυτού που ψηφίστηκε νύχτα με τροπολογία, όπως είπατε, έχω συνονιστεί με τον Νίκο τον Παρασκευόπουλο ώστε να καταργηθεί άμεσα η διάταξη αυτή. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι η κατάργηση της διάταξης αυτής από μόνη της δεν επιτρέπει την τιμωρία των υπαιτίων, γιατί αναδρομική ισχύ δεν μπορεί να υπάρξει. Δυστυχώς λέω εγώ, αλλά έτσι είναι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μελετά επισταμένος τον τρόπο κηρύξεως αντισυνταγματικής της διάταξης αυτής, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια. Θέλω να πιστεύω, ή μάλλον προτιμώ να πω ότι είμαι βέβαιος, ότι οι αρμόδιοι εισαγγελείς θα αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε τα αρμόδια δικαστήρια να διαπιστώσουν την αντισυνταγματικότητα της διάταξης αυτής. Εδώ όμως θέλω να πω κάτι που μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά μερικές φορές και τα αυτονόητα πρέπει να λέγονται. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα επιδιώξουν, αν δεν έχουν ήδη επιδιώξει, την ίσπραξη των απαιτήσεων από τα δάνεια αυτά ή και από τα άλλα κοινοφελή ιδρύματα που μπορεί να καλύπτονται από τη διάταξη αυτή. Θέλω να πω ότι υπάρχει ενδεχόμενο, αν δεν το πράξουν αυτό, να διατρέξουν τον κίνδυνο να διωχθούν για απιστία, δηλαδή για τη μην ίσπραξη των απαιτήσεών τους, και μάλιστα κακουργηματική. Με ρωτάτε για τους εμπνευτές της διάταξης αυτής. Τους γνωρίζετε, τους αναφέρατε. Θέλω να πω ότι είναι αυτοί που κατέθεσαν και αυτοί που ψήφισαν την τροπολογία της διάταξης αυτής όταν ο έντιμος και αδάμαστος εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπώνης άρχισε να διερευνά αυτά τα δάνεια. Είναι αυτοί που στη συνέχεια φρόντισαν να εξωτερώσουν και τον Γρηγόρη τον Πεπώνη και τον συναδελφό του Σπύρο Μουζακίτη. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κασιδιάρη, γίνεται γνωστό ότι